Κάνουμε αρχή με τα όσα έγιναν στις εξετάσεις τετραμήνων και συγκεκριμένα για το μάθημα της λογιστικής Δευτέρας Λυκείου. Η ενημέρωση, κύριε Χατζησάβα, που έχετε εσείς, ποια είναι? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, πρέπει να πω ότι πράγματι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι έχει πέσει το σύστημα, κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε στο σερβερ και πρέπει να πούμε ότι αυτό συνέβηκε στο μάθημα της λογιστικής της Δευτέρας Τάξης Λυκείου. Δηλαδή, ένα μέρος του γραπτού κειμένου, το οποίο θα εξετάζονταν τα παιδιά και αυτό θα ήταν διαδικτυακά, λόγω του προβλήματος αυτό, δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτόν να αξιολογηθεί σε αυτό το θέμα. Λέει, ήταν το πρώτο μέρος, σωστά, που η βαθμολογία πρώτο και δεύτερο έχει την ίδια βαθμολογία? Ήταν, νομίζω, στο πρώτο μέρος, νομίζω η βαθμολογία ήταν γύρω μέχρι 10 μονάδες από τις 100. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά πιθανότητα ήταν μέχρι 10 μονάδες από τις 100. Αυτό το μέρος. Βοηθήστε με λίγο με τη σύνδεση να σας ακούω καλύτερα. Υπάρχει τρόπος να ακούγεστε καλύτερα? Δεν ξανακούμε τώρα καλύτερα. Λοιπόν, άρα, δηλαδή, εντάξει, τώρα το ότι έπεσε ο σερβερ δεν είναι πρωτότυπο στα σχολεία, δεν είναι η πρώτη φορά. Και μιλάμε ότι σε αυτή την εξέταση ήταν μόνο μαθητές Δευτέρας Λυκείου, σωστά? Ακριβώς, μαθητές Δευτέρας Λυκείου που αξιολογούνται στη λογιστική. Ωραία, δεν προνόησε το Υπουργείο ότι έπρεπε να λειτουργήσει ο σερβερ? Δεν έκαναν από πριν τεστ για να δουν αν όλα δουλεύουν? Είναι αυτά τα προβλήματα που κατά καιρούς παρουσιάζονται και έχουν σχέση ακριβώς με το διαδίκτυο. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο, αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει ακριβώς και με το Υπουργείο Παιδείας πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και τα παιδιά δεν κατέστηκαν κατευθυντικά να αξιολογηθούν σε αυτό το μέρος του γραπτού επιμήλου. Ωραία, και τώρα δηλαδή το πρώτο μέρος ακυρώθηκε εντελώς, θα γίνει επαναληπτική εξέταση, τι θα γίνει? Δεν νομίζω να γίνει επαναληπτική εξέταση, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει ενδεχόμενο αυτοί οι βαθμοί οι οποίοι αφορούσαν αυτό το συγκεκριμένο μέρος είτε να οδηγήσουν στις μαθητές είτε να αφαιρεθεί πλήρως. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το μέρος για κάποιους είναι το εύκολο μέρος. Και κάποιοι μαθητές επένδυσαν αρκετές ώρες στο να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, έκαναν και ασκήσεις διαδικτυακά. Το να αφαιρεθεί εντελώς θα είναι ίσως άδικο για κάποιους άλλους. Γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο, εντάξει, μπορεί κάποιος που έχει μελετήσει να πάρει εύκολα τις μονάδες, κύριε Χατζησάβα. Άρα το πιο δίκαιο, κατά την άποψή μας, είναι να δοθούν οι μονάδες παρά να αφαιρεθούν από όλους. Ακριβώς αυτό εννοούσαμε. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, οι μονάδες θα πρέπει να παρακολουθούν στα παιδιά. Διότι πράγματι, όμως σε κάθε περίπτωση υπάρχει αδικία. Κάποιος ενδεχομένως να έγραφε πλήρως, κάποιος άλλος όχι πλήρως. Άρα αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας. Θα το δούμε και εμείς γύρω στις 12 περίπου, θα το δούμε ως γραμματεία της ΟΕΝΕΤ και ενδεχομένως να κάνουμε κάποια εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα ζήτημα πράγματι σοβαρό. Έπρεπε να ληφθούν εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα και δυστυχώς να έχουμε αυτά τα τρεχάματα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα το Υπουργείο αγνοείται με την έννοια ότι δεν βγαίνει κανείς να μας ενημερώσει στην εκπομπή. Μας λένε ότι το θέμα θα λυθεί εσωτερικά, ότι δεν θα διηγηθούν τα παιδιά, αλλά περιμένουμε και επίσημη ενημέρωση. Είστε στο Υπουργείο τώρα εσείς? Έχετε επίσημη ενημέρωση για το πώς θα το χειριστούν ή δεν είστε στο Υπουργείο? Είμαστε στο Υπουργείο βεβαίως. Έχουμε σύσκεψη για τους κανονισμούς υγείας των σχολείων. Συζητούμε, έχουμε ενημερωθεί ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Ναι, και αναμένουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το πώς θα το χειριστεί αυτό το σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Χατζησάβα. Να είστε καλά. Παρακαλώ.